όπως είπα και πριν, κύριε Πρόεδρε, κύριε Θεοχάρη, είναι τόσο σημαντική όσο είναι και ψυχωτική, γιατί με την παρουσία σας, τη δική σας και της ομάδας σας, μας δίνετε ένα σπρόξιμο στην πλάτη και μια ενθάρρυνση να συνεχίσουμε. Με την ευκαιρία που θα πρέπει να δώσω το στίγμα του κέντρου, χαίρομαι που είναι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ, γιατί πάρα πολλοί κόσμος ίσως δεν καταλαβαίνει και τον όρο πρόληψη. Να πω πολύ λίγα πράγματα, να σας δώσω το στίγμα του κέντρου λοιπόν. Το κέντρο πρόληψης, όπως όλα τα κέντρα πρόληψης του ΟΚΑΝΑ, σε κάθε νομό, ασκούν αυτό που λέμε καθολική πρόληψη. Καθολική πρόληψη, πολύ σύντομα, σημαίνει έγκαιρη παρέμβαση στον ευρύ πληθυσμό προτού εμφανιστεί το τραύμα, η παραβατική συμπεριφορά, η αποκλίνουσα συμπεριφορά ή η εξαρτητική συμπεριφορά. Η καθολική πρόληψη κινείται σε δύο άξονες, έχει δύο σκοπούς βασικούς, την πρόληψη των εξαρτήσεων, τη μείωση της ζήτησης των εξαρτησιογόνων ουσιών και τη μείωση των εξαρτητικών συμπεριφορών και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας. Με τι επιτυγχάνεται? Πάλι κινούμαστε στους εξής άξονες για να πετύχουμε αυτούς τους σκοπούς. Με την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας και των ομάδων στόχων μας. Με τη βιωματική εκπαίδευσή τους, δηλαδή τη συστηματική εκπαίδευσή τους σε μικρότερες ομάδες και σε τακτά χρονικά διαστήματα. Με τη δικτύωση του κέντρου πρόληψης με όλους τους φορείς εντός και εκτός νομού και τη συνεργασία την αρμονική. Και βέβαια ένα κομμάτι της δουλειάς μας είναι και η συμβουλευτική σε ατομικό επίπεδο με στόχο. Αν δεχόμαστε αιτήματα χρήσης να μετακινήσουμε τους χρήστες συναισθηματικά να λάβουν την απόφαση να παραπευθούν σε θεραπευτικό πρόγραμμα, σε αυτό που θα επιλέξουν. Και όσον αφορά τα αιτήματα της ψυχικής υγείας, συμβουλευτική στήριξη επάνω σε θέματα επικοινωνίας, προβλημάτων επικοινωνίας, διαζυγίων, πένθους, αγχώδους διαταραχής, φοβιών. Με λίγα λόγια θέλω να σας πω ότι το κέντρο πρόληψης είναι ένας κυματοθράφστης που υποδέχεται τα πάντα. Είναι στην πρώτη γραμμή, στην κοινότητα και σε επαφή με τα προβλήματα της κοινότητας. Να σας πω λοιπόν ότι έχουμε κατά προσέγγιση απευθυνθεί με ομιλίες ευαισθητοποίησης, με ενημερωτικά περίπτερα, με πολιτιστικές αθλητικές εκδηλώσεις, με αρθρογραφία, δελτία τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με την ιστοσελίδα μας που φτιάξαμε και ενημερώνουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε απευθυνθεί σε πάνω από 15.000 ανθρώπους, έχουμε εκπαιδεύσει βιωματικά 23.442 ανθρώπους, έχουμε δεχτεί συνολικά, λίγο κατά προσέγγιση το νούμερο, 1.685 αιτήματα βοήθειας. Να πω ότι έχουμε παρέμβει κατά προσέγγιση, ωφελούμενοι του κέντρου πρόληψης όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας του, είναι γύρω στους 40.000 ανθρώπους. Να πω ότι οι ομάδες στόχοι μας είναι οι γονείς των παιδιών με ειδικές ανάγκες, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι νηπιαγωγοί, οι μαθητές δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, οι εθελοντές, τα στελέχη υγείας, ο στρατός, ο κλήρος, η Ρωμά, η ευρύτερη κοινότητα, τα μέλη των πολιτιστικών συλλόγων, τα μέλη των μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι εκπρόσωποι, τα μέλη των αθλητικών συλλόγων, οι αιρετοί, τα μέλη της αστικής εταιρείας και γενικά προσπαθούμε, όπως είπε και πριν ο κύριος Πρόεδρος, ο κύριος Θεοχάρης, να βάλουμε στο έργο της πρόληψης, που είναι ένα έργο συμμετοχικό, όλο και περισσότερους ανθρώπους για να δράσουν πολλαπλασιαστικά στην κοινότητα όσον αφορά τα μηνύματα της πρόληψης. Δεν είναι μόνο έργο του ειδικού η πρόληψη, μπορεί ο καθένας από το δικό του μετερίζει να κάνει πρόληψη. Και εμείς είμαστε εδώ για να σας υποδεκτούμε και να σας εκπαιδεύσουμε γι' αυτό. Ένα κομμάτι στο οποίο δεν έχουμε ακόμα, μάλλον τώρα οργανωνόμαστε και χαίρομαι που θα το πω γιατί τώρα το προετοιμάζουμε, που είναι και ο πέμπτος άξονας, θα έλεγα, που κινούμαστε, είναι η ενεργοποίηση. Η ενεργοποίηση, η κινητοποίηση του κόσμου θα επιτευχθεί με το δίκτυο εθελοντών που οργανώνουμε τώρα. Οι πρώτοι εθελοντές μας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά έχουμε συγκεντρώσει εθελοντές με στόχο να τους εκπαιδεύσουμε για να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά στο έργο της πρόληψης. Κύριε Πρόεδρε, ζητήσατε κάποια επιδημιολογικά στοιχεία πριν. Να σας πω λίγο τι έχω σημειώσει εγώ στην Κορινθία, με βάση την έρευνα που έχει κάνει το ΕΠΙΨΗ το 2019 στους εφήβους, στον εφηβικό πληθυσμό, που υλοποίησαν τα κέντρα πρόληψης στα σχολεία,
και διερευνούσαν τη στάση τους απέναντι στις εξαρτητικές συμπεριφορές. Λίγο μελετώντας την έρευνα και λίγο από την εμπειρία μας στο κέντρο, να σας πω σε πρώτη φάση ότι έχουν, μετά την οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2011 και αποκορυφώθηκε με την πανδημιακή κρίση, έχουν μειωθεί δραματικά τα αιτήματα χρήσης και έχουν αυξηθεί τα αιτήματα ψυχικής υγείας. Δηλαδή, η ψυχική διαταραχή είναι πάρα πολύ έντονη. Επειδή είπατε για θέματα βίας και για αιτήματα σχολικής βίας, τα σχολεία τα τελευταία χρόνια κάνουν όλο και περισσότερο αιτήματα να παρέμβουμε λόγω bullying, λόγω σχολικού εκφοβισμού. Η απάντηση του κέντρου πρόληψης σε αυτό δεν είναι ακριβώς να κολλάει την ταμπέλα σχολική βία, γιατί αυτό εντείνει τα πράγματα. Όταν κολλάς μια ταμπέλα, πολλαπλασιάζεται η ένταση. Η απάντηση του κέντρου πρόληψης σε αυτό είναι να κάνει σεμινάρια στους μαθητές με θέμα τη διαχείριση του θυμού. Λοιπόν, επιδημιολογικά, δεν έχει μεταβληθεί σημαντικά από το 2011 το ποσοστό της χρήσης παράνομων ουσιών στην εφηβεία. Υπάρχει όμως μία σχετική αύξηση στο κάπνισμα και στην κάναβη, στο οποίο υπάρχει πολύ πιο εύκολη πρόσβαση όσο περνούν τα χρόνια, και δυστυχώς η στάση των εφήβων, όπως αποτυπώθηκε στην έρευνα του 19, είναι να θεωρούν ακίνδυνο το περιστασιακό κάπνισμα και ακίνδυνη την περιστασιακή χρήση ινδικής κάναβης. Όσον αφορά το αλκοόλ, δεν υπάρχει ιδιαίτερα αυξητική τάση, αλλά υπάρχει μία αυξητική τάση στο νομό Κορινθίας στα περιστατικά βαριάς μέθης. Μιλάμε πάντα για τον εφηβικό πληθυσμό. Στα ενεργειακά ποτά υπάρχει μία αύξηση στην Κορινθία σε σχέση με άλλους νομούς, και στον καφέ και στα ενεργειακά ποτά. Όσον αφορά άλλες ουσίες, θα έλεγα άλλες παράνομες ουσίες, υπάρχει μάλλον μείωση της χρήσης. Υπάρχει μείωση στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά, αλλά υπάρχει μια σταθερότητα στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και μια μείωση στο θέμα του στοιχηματισμού. Αυτά έχω σημειώσει περισσότερο. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι κινούμαστε πολύ, είναι πολύ σημαντικό και τις έρευνες που έχουμε στα χέρια μας να τις επεξεργαστούμε, να βλέπουμε τα αποτελέσματα και την ίδια στιγμή να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες του πληθυσμού. Τελειώνω ευχόμενη ό,τι καλύτερο για τη συνεργασία με εσάς, για τη συνεργασία με τον οργανισμό, για τη συνεργασία με την κοινότητα και για την καλή πορεία του κέντρου πρόληψης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Παπαναστασίου. Κυρία Κόρτα, θα κάνετε τώρα παρέμβαση ή θα θέλετε να ακούσετε τη συνέντευξη? Νομίζω πρέπει να ακούσουμε το. Για την υποδοχή από όλους σας. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις ένα κέντρο πρόληψης και αυτό που σας είπα και προηγουμένως όταν ήρθα, σε αγαστή συνεργασία το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διοίκηση του Κέντρου Πρόληψης με τους επιστημόνες, τους ανθρώπους που δουλεύουν στο πεδίο. Επίσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό το να βλέπεις ανθρώπους από την τοπική αυτοδιοίκηση να είναι κοντά μας, η κυρία Αντιπεριφερειάρχης και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, αντίστοιχα κυρία Κόρκα και ο κύριος Γκελής. Επίσης είναι σημαντικό η επιστημονική κοινότητα να είναι δίπλα σε προσπάθειες που ουσιαστικά προλαμβάνουν την όποια εξέλιξη, γιατί το προλαμβάνει είναι προτιμότερο και καλύτερο του θεραπεύει. Και φυσικά τη συμβολή της Εκκλησίας μας, η οποία με το δικό της τρόπο, τη δική της ειδική βοήθεια και το ειδικό βάρος που έχει στους ανθρώπους της κοινωνίας, μπορεί να βοηθήσει και αυτή ποικιλοτρόπως, σε πολλά επίπεδα και με πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους εσάς που ήρθατε σήμερα και μας θυμήσατε για την δυνατότητα αυτή που μας δίνετε. Θα ήθελα να σας πω ότι ο ΚΑΝΑ είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός αυτή τη στιγμή στη χώρα που πραγματεύεται τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Πρόσφατα έγινε ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα του οργανισμού και πλέον ο ΚΑΝΑ είναι ο οργανισμός ο οποίος μπορεί να αντιμετωπίσει τις εξαρτήσεις από τις ουσίες, παράνομες ή νόμιμες, και την όποια μορφή εξαρτητικής συμπεριφοράς και εθισμού. Αυτό σημαίνει ότι συμπεριλαμβάνονται μέσα ακόμα και η χρήση του διαδικτύου, ο τζόγος, τα τυχερά παιχνίδια, η κάναβη, το αλκοόλ και φυσικά η χρήση παράνομων ουσιών όπως είναι τα ναρκωτικά.
Εδώ θα κάνω μία μικρή στάση. Θα πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά μας. Δηλαδή, θα πρέπει να λέμε ότι έχω πρόβλημα με τα ναρκωτικά, κάνω χρήση, πρέπει να το διαχειριστώ. Δεν θα πρέπει να ντρεπόμαστε ούτε σαν οικογένειες, ούτε σαν γονείς, ούτε σαν δάσκαλοι, ούτε σαν αδέρφια, ούτε σαν φίλοι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι το πρώτο βήμα, η αναγνώριση του προβλήματος. Πάρα πολύ σημαντικό. Και το ότι μπορεί να έχει μια οικογένεια ένα πρόβλημα με τη χρήση, με τον εθισμό, δεν σημαίνει ότι είναι κακή οικογένεια. Έτσι. Αυτό πρέπει, ή είναι κακοί γονείς πάντα. Μπορεί κάποιες ψυχοπιεστικές καταστάσεις να έχουν δημιουργήσει και να έχουν φτάσει τους ανθρώπους, τα άτομα αυτά, ενήλικες και ανήλικους, έτσι, γιατί δυστυχώς έχουμε και εκεί πρόβλημα, να φτάσουν σε τέτοια κατάσταση που να εθιστούν και να εξαρτηθούν από ουσίες, από το διαδίκτυο, από το τζόγο, από το αλκοόλ. Είναι πολύ σημαντικό άρα να μπορούμε να βρούμε τα σημεία εκείνα τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν. Ένα πρώτο σημείο επαφής είναι το κέντρο πρόληψης. Το κέντρο πρόληψης μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την κατάσταση, γιατί μπορεί να αναγνωρίσει τον κίνδυνο, να αναγνωρίσει την ανάγκη και αντιστοίχως να βοηθήσει στην παραπομπή και στη διασύνδεση με άλλες δομές, είτε υγείας, ψυχικής υγείας, όπως είπατε, καλή ώρα, είτε αντίστοιχα και θεραπευτικά προγράμματα για την αντιμετώπιση της εξάρτησης και του εθισμού. Εδώ θα ήθελα να πω ότι στο άνοιγμα αυτό όλου του οργανισμού συμπέφτει και μια πολύ καλή συγκυρία που η Περιφέρεια Πελοποννήσου μας εγκρίνει ένα πολύ μεγάλο ΕΣΠΑ και είναι πολύ βασικό αυτό, έτσι. Αυτή τη στιγμή η Περιφέρεια Πελοποννήσου δίνει σε όλο το χώρο, το χωρικό της τέλος πάντων, τη χωρική της αναφορά, μια πολύ μεγάλη συνδρομή στα κέντρα πρόληψης αλλά και στον ΟΚΑΝΑ. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο σε αυτό για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι δεν είναι μόνο οι μονάδες υποκατάστασης, δεν είναι μόνο κάποια προγράμματα θεραπευτικά που έχουμε, αλλά είναι και κάποια άλλα πράγματα τα οποία πλέον αναπτύσσονται και λειτουργούν. Επομένως, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ενισχύθηκε όλη αυτή η προσπάθεια με την ίδρυση πολυδυνάμου κέντρου στην Τρίπολη και κινητής μονάδας αντίστοιχα στην Τρίπολη, παράλληλα με την ενίσχυση των προγραμμάτων πρόληψης σε κάθε νομό στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ξεκινώντας λοιπόν για το πολυδύναμο κέντρο, το οποίο είναι μια πρωτοπορία και για τον οργανισμό, όπως σας είπα, γιατί πάμε σε ένα επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας των ατόμων που έχουν κάποια ανάγκη είτε συμβουλευτικής, είτε ψυχοκοινωνικής, είτε βραχίας, τέλος πάντων, παρέμβασης και υποστήριξης σε εξαρτημένα άτομα που είναι άνω των 18 ετών, ενήλικες δηλαδή, που έχουν κάποια προβληματική χρήση με το διαδίκτυο, με τον τζόγο ή και κάποια άλλη προβληματική κατάσταση στην οικογένειά τους, ακόμα και η οικογενειακή βία. Ξεκινάμε δηλαδή και είναι ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα το οποίο έχει υπάρξει και αντίστοιχη λειτουργία πολυδυνάμων κέντρων και σε άλλες περιοχές, αλλά στη Πελοπόννησο είμαστε τυχεροί γιατί είναι στο κέντρο της Πελοπόννησου στην Τρίπολη. Παράλληλα με αυτό έχουμε τη λειτουργία της κινητής μονάδας στην Τρίπολη. Η κινητή μονάδα έρχεται να συμπληρώσει το κενό που υπάρχει από την κοινωνία, το πεδίο, εκεί που πολλές φορές δεν μπορούμε να πάμε ως επιστήμονες πάντα, δεν μπορούμε να βρεθούμε πάντοτε και να αντιμετωπίσουμε τη στιγμή που γίνεται το πρόβλημα, δηλαδή την ενεργή χρήση ουσιών, και να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους. Είναι ένα μοντέλο το οποίο είχε δοκιμαστεί δυστυχώς μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και πλέον αρχίζει και επεκτείνεται και στην περιφέρεια. Έχουμε αναπτύξει άλλες 3 κινητές μονάδες αυτή τη στιγμή στη χώρα, παράλληλα με τα 2 μεγάλα προγράμματα που έχουμε στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Η κινητή μονάδα παρεμβαίνει στο πλαίσιο και στη φιλοσοφία της μείωσης της βλάβης ή αλλιώς, όπως πλέον το χαρακτηρίζουμε, της μείωσης του κινδύνου που αυτοί οι άνθρωποι διατρέχουν. Ο κίνδυνος αυτός σε τι συνίσταται? Ο κίνδυνος συνίσταται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα, χρειάζονται φροντίδα
ψυχολογική, συμβουλευτική υποστήριξη να ενημερωθούν για τη χρήση που κάνουν, έτσι ώστε να κάνουν ασφαλέστερη χρήση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ασφαλέστερη χρήση σημαίνει μείωση των μεταδόμενων νοσημάτων, μη μετάδοση μεταξύ τους και μεταξύ συντρόφων ή άλλων πλησίων οικείων. Εμείς έχουμε επεκτείνει και λόγω της πανδημίας προσφέρουμε και την προστασία τους για τον COVID, αλλά και τη φροντίδα τους πολλές φορές σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη της προσωπικής υγιεινής. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να ακούγεται σε εμάς που έχουμε μια κανονικότητα ότι πώς, γιατί, όμως οι άνθρωποι αυτοί πολλές φορές αντιμετωπίζουν και προβλήματα υγιεινής, προσωπικής και φροντίδας. Τώρα, τόσο και το Πολυδύναμο όσο και η κίνητη μονάδα ουσιαστικά έρχονται να δημιουργήσουν ένα σκαλοπάτι για τις υπηρεσίες μας. Είτε αυτό λέγεται μία παραπομπή σε κέντρο κόλληψης, είτε αυτό λέγεται μία παραπομπή και μία διασύνδεση με θεραπευτικό πρόγραμμα. Και ερχόμαστε στην ενίσχυση των κέντρων πρόληψης, η οποία έγινε μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου από το ΠΕ Πελοποννήσου 14-20, και αυτή είναι μια πολύ σημαντική βοήθεια, νομίζω, στα κέντρα πρόληψης. Χαίρομαι ανάσα. Πάρα πολύ που το λέτε ότι όντως ήταν μια ανάσα για το κέντρο σας, γιατί είναι ταλαιπωρημένο το κέντρο σας, πραγματικά. Και έχουμε την στελέχωση των κέντρων πρόληψης με, ειδικά στην Πελοπόννηση, με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, δηλαδή επιστήμονες κοινωνικών επιστημών που μπορούν όντως να συμβάλλουν στο πεδίο και να βοηθήσουν το έργο του κάθε κέντρου πρόληψης στην Κορινθία, στην Αρκαδία, στην Λακωνία, στην Εσσηνία και στην Αργολίδα. Ουσιαστικά ερχόμαστε δηλαδή να βοηθήσουμε σε αυτό που είπατε, στις παρεμβάσεις είτε στη σχολική κοινότητα, είτε στις οικογένειες, στην ευρύτερη κοινότητα, αλλά και στους εκπαιδευτικούς και σε άλλες δράσεις που τα κέντρα πρόληψης πραγματοποιούν. Και όχι μόνο για τις εξαρτητικές συμπεριφορές, αλλά και για την προάσπιση και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε για την ενδυνάμωση και την κινητοποίηση των ανθρώπων. Είναι αυτό το οποίο θα αντιμετωπίσουμε από εδώ και πέρα. Γιατί η πανδημία, δυστυχώς, μας έχει διαφοροποιήσει πάρα πολύ, κατά πολύ εγώ θα έλεγα, και παρότι τα στοιχεία τα οποία αναφέρατε του ΕΚΤΕΠΝ είναι μία αποτύπωση και μία απεικόνηση της πραγματικής κατάστασης του 19, το 2022 δυστυχώς έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα και αυτό θα το δούμε εμείς ως επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας, που είναι ο χώρος που άμεσα θα λάβει όλα αυτά τα αιτήματα. Τώρα, παρένθεση να πούμε ότι σε αυτό το έργο ΕΣΠΑ έχουμε και μία πρωτοπορία στην Πελοπόννησο, ότι έχουμε μία ειδική παρέμβαση στη φοιτητική κοινότητα, που είναι πολύ σημαντικό να το αναγνωρίσουμε και να το αναδείξουμε. Μία δημιουργία, μία υποστήριξη μάλλον του συμβουλευτικού σταθμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με αποτέλεσμα να μπορέσουμε να προλάβουμε καταστάσεις είτε συγκρουσιακής συμπεριφοράς, είτε επιθετικής συμπεριφοράς, είτε διαφόρων κρίσεων που υπάρχουν στο περιβάλλον το πανεπιστημιακό. Θα ήθελα να σας πω ότι αντιλαμβάνομαι πλήρως και γνωρίζω πραγματικά το πρόβλημα που υπάρχει στο κέντρο σας. Ήδη έχουμε ενημερωθεί για την ελληπή στελέχωση που υπάρχει και, όπως σας είπα, έχουμε ήδη ζητήσει για να προχωρήσουμε το θέμα της στελέχωσης του κέντρου πρόληψης από εσάς το τι στελέχη, τι επιστήμονες χρειάζεστε, έτσι ώστε να το προχωρήσουμε στην Επιτροπή Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης και να προχωρήσει η διαδικασία της πρόσληψης προσωπικού. Αυτό ισχύει σε όλη τη χώρα, στα 75 κέντρα πρόληψης που εποπτεύει και επιστημονικά και ελέγχει ο ΚΑΝΑ. Είναι από τα πρώτα πράγματα τα οποία έχουμε θέσει και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και θέλουμε να προχωρήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί είναι πολύ σημαντικός ο πυλώνας της πρόληψης. Τώρα, εμείς ως ο ΚΑΝΑ, πέραν από την πρόληψη που έχουμε αυτή την μεγάλη
το μεγάλο δίκτυο των κέντρων πρόληψης στην χώρα. Έχουμε και άλλους τρεις πυλώνες, είναι η μείωση της βλάβης και η άμεση πρόσβαση, η θεραπεία και η κοινωνική επανένταξη. Θα ήθελα λίγο να αναδείξουμε κάποια θέματα που αφορούν τον νομό και που είναι καλό να τα γνωρίζουμε και, όπως σας είπα και στην αρχή, να μην τρεπόμαστε να μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Πρέπει να τα αναδείξουμε για να προλάβουμε καταστάσεις. Γενικώς ο επιπολασμός των εξαρτητικών συμπεριφορών, της εξάρτησης στο γενικό πληθυσμό, είναι περίπου στο 0,2 με 0,4% στο σύνολο του πληθυσμού. Αν πούμε ότι, για παράδειγμα, η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας περίπου έχει 150.000, παραπάνω ίσως είναι τώρα, ο πληθυσμός της, ο επιπολασμός στην Κορινθία αυτή τη στιγμή για την εξάρτηση πλησιάζει γύρω στα 300 με 600 άτομα. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα άτομα βρίσκονται σε ένα ευρύτερο φάσμα εξαρτήσεων ή προβληματικής χρήσης ή αλκοόλ ή χρήσης ουσιών και χρειάζονται και αυτά μια αντιμετώπιση και μια θεραπευτική αντιμετώπιση. Παράλληλα θα ήθελα να πούμε ότι σε στοιχεία που παίρνουμε και από την αστυνομία έχουμε αρκετές δυστυχώς περιπτώσεις που έχουν γίνει παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Δηλαδή μιλάμε για 200 τουλάχιστον υποθέσεις και μιλάμε για πάνω από 300 άτομα παραβάτες της νομοθεσίας αυτής, που είτε μπορεί να είναι μια μικρή κατοχή, είτε μια διακίνηση, είτε το οτιδήποτε. Σε αυτό το ποσοστό να πούμε ότι περίπου 10 περιπτώσεις αφορούν ανήλικους. Έτσι. Αυτό είναι ενδεικτικό σε μια περιοχή. Παράλληλα θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν συμπολίτες μας και χρησιμοποιώ το μας γιατί και εγώ είμαι Κορίνθιος. Υπάρχουν συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης και αυτή τη στιγμή έχουν λάβει και λαμβάνουν υπηρεσίες από τον οργανισμό μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που θα σας πω. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 79 άτομα τα οποία προέρχονται από την Κόρινθο και πηγαίνουν σε μονάδες της Αθήνας για να λάβουν το θεραπευτική αγωγή, να λάβουν υποκατάσταση για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Μετακινούνται δηλαδή καθημερινώς από την Κόρινθο στην Αθήνα για να λάβουν την φαρμακευτική τους αγωγή, την υποκατάσταση. Και συνολικά στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας μιλάμε για 107 άτομα τα οποία πηγαίνουν σε διάφορες μονάδες, στο Αττικό, στο Θριάσιο, στο Σισμανόγλιο, στο Γεννηματά. Κοινωνική ζωή. Έχουν μια κοινωνική ζωή και μετακινούνται καθημερινώς σε μια άλλη πόλη για να λάβουν την θεραπεία τους. Είναι μια πραγματική δυσκολία για αυτούς. Έτσι. Και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν και οι συμπολίτες μας όλοι, ότι στο καθένα μας μπορεί να τύχει αυτό το πρόβλημα και θα πρέπει να το αντιμετωπίσει, αλλά θα πρέπει να έχει και μια επιλογή. Η μετακίνηση όλη αυτή έχει και ένα οικονομικό βάρος, έτσι, έχει και μια οικονομική επιβάρυνση, έτσι, η οποία δεν είναι λίγη, δεν είναι μικρή, είναι αρκετά σημαντική. Και αυτό πολλές φορές μπορεί να λειτουργήσει και ανασταλτικά στην θεραπευτική συνέχεια, ακόμα και στο να επιλέξει ή να μην επιλέξει να ενταχθεί σε πρόγραμμα. Ουσιαστικά δηλαδή μιλάμε για ένα πρόβλημα που έγκυται στην δυσκολία της πρόσβασης σε θεραπεία. Και αυτό εμείς το θέτουμε σε όλους τους πυλώνες. Από την πρόληψη μέχρι την επανένταξη, αυτό που θέλουμε να κάνουμε πάντα είναι η πρόσβαση των ανθρώπων, των ασθενών, των ωφελουμένων να είναι όσο πιο άμεση γίνεται για να λύνεται το πρόβλημα όσο πιο γρήγορα. Γιατί όσο συγκρατείται και υπάρχει, τόσο λειτουργεί διαφορετικά και λειτουργεί με σωρευτικό τρόπο και γίνεται πιο δύσκολο στη διαχείρισή του. Οπότε, εμείς θεωρούμε ότι χρειάζεται να καλυφθεί και αυτή η ανάγκη. Έχουμε ένα πάρα πολύ καλό δίκτυο αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια, στην Πελοπόννησο. Μπορούμε να λειτουργήσουμε πάρα πολύ καλά. Χρειάζεται όμως να υπάρχει και η θεραπευτική επιλογή. Και αυτό θα πρέπει λίγο να το δούμε. Γιατί ο εθισμός
είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει συγκεκριμένη αιτία, δεν έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά πάντα. Είναι μια ad hoc περίπτωση που ο καθένας το ζει διαφορετικά και το διαχειρίζεται διαφορετικά. Οπότε θα ήθελα να σας πω αυτό, ότι εμείς θα θέλαμε να δώσουμε το μήνυμα ότι μην ντρέπεστε να μιλήσετε για το πρόβλημά σας, απευθυνθείτε στους ειδικούς, απευθυνθείτε στους επιστήμονες που μπορούν να σας βοηθήσουν. Υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί. Ευτυχώς το ελληνικό δημόσιο, το κράτος μας παρέχει αυτές τις δυνατότητες και είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε όλοι. Και από το Κέντρο Πρόληψης και από το Πολυδύναμο και από την Κινητή Μονάδα της Τρίπολης μπορούν να έρθουν και να βοηθήσουν και να λειτουργήσουμε όλοι μαζί συνεργατικά και να βγάλουμε μια ακόμα καλύτερη εικόνα του νομού μας και της διαχείρισης των ατόμων αυτών που χρήζουν βοήθεια. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι όλους για την υποδοχή σας και την παρουσία σας και ειλικρινά, μιλήστε, μεταδώστε στον κόσμο το μήνυμα να μιλήσουν για το πρόβλημά τους. Όποιο είναι αυτό το πρόβλημα. Είναι πολύ βασικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε για τα τόσα σημαντικά που μας είπατε. Νομίζω ότι ακουμπήσατε το πρόβλημα σε όλες του τις διαστάσεις, το πρόβλημα της εξάρτησης αλλά και της θεραπείας και για να θεραπεύσουμε όλους αυτούς που έχουν ανάγκη, τους συμπολίτες μας. Δίνω το λόγο στην Αντιπεριφερειά. Και να σας καλωσορίσουμε για την έλευση σας στο Κέντρο Πρόληψης. Θέλω να μεταφέρω το χαιρετισμό στο Σεβασμιωτό του Μητροπολίτη μας κ. Διονυσίου, όπου λόγω υποχρεώσεων δεν μπορούσε να παραστεί ο ίδιος και παρίσταμε εγώ ως εκπρόσωπος του κέντρου. Πραγματικά το ανίστακτο ενδιαφέρον της τοπικής εκκλησίας, εκτός από το ότι είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Κέντρου Πρόληψης, είναι συνεχές και γι' αυτό με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου, μέσα στο κομμάτι της διαδικτύωσης της Ιεράς Μητροπόλεως, υπάρχουν εκπαιδευμένοι κληρικοί ώστε να δέχονται τα αιτήματα και να τα προχωρούν προς το κέντρο. Αλλά όμως κύριε Πρόεδρε, εγώ θα σας στεναχωρήσω. Είπατε ότι πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Σήμερα καλούμαστε να θερήσουμε τους θύελλες από τους ανέμους που σπήραμε εμείς. Καταρχήν, σέβομαι την προσπάθειά σας, το σχεδιασμό σας, αλλά τα στοιχεία που μας παραθέσατε δεν είναι ειλικρινή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα ποσοστό σε σύνολο 150.000 πληθυσμού στον νομό 300-600 ατόμων, διότι εμείς που ζούμε καθημερινά το κομμάτι της εξάρτησης κάθε μορφής, αντιλαμβανόμαστε τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Οι στατιστικές δηλώνουν συγκεκριμένα πράγματα, αλλά έχουμε δύο άξονες. Τη χρήση σε αστικό περιβάλλον με οικονομική ανάπτυξη, με οικονομική δυνατότητα υψηλή, και τη χρήση στους κοινωνικά αποκλεισμένους, σε ομάδες κοινωνικά αποκλεισμένων με χαμηλό κόστος διαβίωσης. Άρα, εάν πάρουμε τα αστυνομικά δεδομένα, αναφερόμαστε στις συλλήψεις χρηστών ή διακινητών. Και εδώ στο επίπεδο νομού γνωρίζουμε πώς δείχνει το αστικό σύστημα με το δάχτυλο κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες όπως είναι τα Εξαμήλια και άλλες περιοχές, λέγοντας στην κοινή γνώμη το ότι η χρήση είναι υπόθεση των χαμηλού στάθμης κοινωνιών. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ ζω στο Λουτράκι, 20 και πλέον χρόνια. Έχω ασχοληθεί με τα διοικητικά του κέντρου περίπου άλλα τόσα. Τι μπορεί να προσφέρει αυτή τη στιγμή ένα κέντρο πρόληψης, παρόλες τις προσπάθειες σου, ένα υπομείνοντας προσωπικού, όταν με τρία στελέχη πρέπει να καλύψει πληθυσμιακά κοινότητες. Απολύτως τίποτα. Είναι σαν να μας βομβαρδίζουν και να έχουμε μία ομπρέλα και να προσπαθούμε να στηριχθούμε. Κανείς από την πρώην ομαρχία, την κατόπιν αντιπεριφέρεια και την περιφέρεια, δεν μας αρνήθηκε βοήθεια. Σκεφτείτε ότι υπάρχει απόφαση του τότε Νομαρχιακού Συμβουλίου για δημιουργία συμβουλευτικού σταθμού στο νομό, ομόφωνη, που δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Ποτέ. Και ρωτώ. Θέλουμε να ανεβάσουμε το επίπεδο αυτοεκτίμησης των μαθητών, κάνοντας πρόληψη μέσα στις σχολικές μονάδες.
Θέλω να μου πει η επιστημονικά υπεύθυνη, εάν το κάθε σχολείο έχει ένα αίτημα, κάθε πόσα χρόνια θα πρέπει να, μάλλον πόσα χρόνια θα χρειαστεί για να καλύψει την ενημέρωση. Απλά. Η πραγματικότητα όμως, κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς είναι πιο σκληρή. Έχει να κάνει με το κομμάτι του πολιτισμού, έκφρασης και βέβαια είναι πολυσχηδής η εξάρτηση και από άλλα μέσα, όχι μόνο από τις ουσίες. Αλλά για ποιο πρόληψη να μιλήσουμε όταν το CBD πουλείται ελεύθερα μαζί με τα γλυφιτζούρια και τις σοκολάτες στα περίπτερα. Όταν το παιδάκι μπαίνει μέσα να αγοράσει σοκολάτα και βλέπει το τσιγαρλίκι στριμμένο να πουλείται επισήμως στο κάθε περίπτερο. Το πείραμα της Ολλανδίας έδειξε πολλά με το κομμάτι της αποποινικοποίησης των μαλακών ναρκωτικών. Σήμερα όμως, η οικονομική κρίση, αγαπητοί μου διευθύντες επιστημονικής ομάδος, δεν μειώθηκε. Διότι ενώ ζήσαμε χρόνια μνημονιακά και χρόνια lockdown, το φτηνό ναρκωτικό που έχει έλθει από τις φαβέλες της Βραζιλίας κλπ, το ΣΥΣΑ κάνει θράψη. Δεν είπα ότι μειώθηκε. Εγώ αυτό άκουσα. Όχι, άκουσες ένα κομμάτι. Λοιπόν, έχουμε δυστυχώς με όλα αυτά που ζούμε αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας, μείωση του επίπεδου αυτοεκτίμησης του παιδιού μέσα στην οικογένεια και θα κλείσω με τούτο. Καλώντας έναν ανήλικο χρήστη, γιατί και το ποσοστό των ανήλικων χρηστών είναι πάρα πολύ μικρό, το επίσημο καταγεγραμμένο, ρωτώντας τον ποιος είναι ο λόγος όπου είναι εξαρτημένος, μου απάντησε: «Παπά μου, εγώ μπορώ να παλέψω τα στερητικά μου. Εσύ μου υπόσχεσαι ότι γυρνώντας στο σπίτι μου δεν θα βρω το ίδιο περιβάλλον». Σας ευχαριστώ. Πράκτος, και αυτό έχει σημασία, εμείς στην περιφέρεια εμπράκτος με έργα, τα αναφέρατε μέσω του ΕΣΠΑ. Εκεί θα προσθέσω, στο κέντρο πρόληψης, μπορούμε να επισημάνουμε αυτό που ανέφερε ο πατήρ Νικόλαος προηγουμένως, που ζει την καθημερινότητα και όλοι απευθύνονται και ζητάνε την βοήθειά του, το θέμα αυτό των σταθμών, όπως και την αγωνία που εξέφρασε ο διαχρονικός πρόεδρος του Διόλκου και η ονομασία Διόλκος είναι σημαντική για την κορυφαία, να περάσει από τη μια μεριά στην άλλη, και αυτό έχει σημασία σε όλους τους τομείς, ότι πόσοι περισσότεροι χρειάζονται για να μπορούν να διεκπαιρεώσουν. Διαπιστώνω στην πορεία των χρόνων ότι γίνονται ομιλίες, γίνονται παρεμβάσεις στα σχολεία. Ναι, στα παιδιά μας οι έφηβοι έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Τα αναφέρατε. Σημαντικό κομμάτι, θα πω εγώ σαν μάνα και γιαγιά, το κυριότερο, το διαδίκτυο. Κάπου αναφέρθηκε ότι δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό. Δεν ξέρω γιατί εμείς το βλέπουμε οι μεγαλύτεροι έτσι. Με τι επιβάσεις μπορεί να έχει το διαδίκτυο. Ή και το δεύτερο, η διαχείριση του θυμού των εφήβων που δεν κρατιούνται, που φέρνει τόσα αποτελέσματα που δεν θα θέλαμε να βλέπουμε στις τηλεοράσεις δεινά αποτελέσματα συνήθως. Εγώ θα προσθέσω το εξής. Επειδή έχω παρακολουθήσει από κοντά λίγο τα κέντρα αυτά για την βία μέσα στην οικογένεια, πώς προσπαθούν να είναι σε ισόγεια καταστήματα, να βοηθηθεί μία γυναίκα, είναι παρεμφερές. Δεν είναι ακριβώς το θέμα μας, αλλά είναι για όλα τα άτομα, είναι παρεμφερές. Η πολιτεία πάντοτε μπορεί να συνδράμει και το κυριότερο, ό,τι και να κάνει, όσα και να κάνει, θα πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Η Περιφερειακή Ενότητα Κορυφαίας μαζί με όλη την περιφέρεια να είναι συμπαραστάτης σε ό,τι μπορούμε και σε ό,τι πρέπει να προσπαθήσουμε πλέον. Σας ευχαριστώ. Κύριε Θανάση, κύριε Πρόεδρε, συντοπίτε μας. Καλώς ήρθες και εξαιρετικό το έργο σου και συνέχισε έτσι. Αξιότιμοι φίλοι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνάδελφε κυρία Κόρκα, όλοι εσείς. Εγώ θα σταθώ, γιατί νομίζω ότι όλοι ξέρουμε τι γίνεται, το βιώνουμε, όσοι αγαπάμε τον συμπολίτη μας, τον συνάδελφό μας, ο συνάδελφός με τη σειρά ετών στο νοσοκομείο Κορίνθου, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, η φαρμακευτική Σοφία Κοπλώνη, συνάδελφος, ζει απειλές,
να μπαίνουν στο φαρμακείο, να προπυλακίζουν συναδέλφους φαρμακοποιούς. Όλες οι δράσεις, αυτά που κάνει η περιφέρεια, αυτά που κάνουμε εμείς με τον Περιφερειάρχη, που κάνανε οι προηγούμενοι, που θα κάνουν οι επόμενοι. Η συνεργασία νομίζω είναι το σημαντικότερο που πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό, να έχουμε και να φροντίζουμε ως πολιτική ηγεσία την οικογένεια. Από τότε που έφυγε η μητέρα και βγήκε στο χώρο εργασίας, μείνανε τα παιδιά πίσω. Μείνανε πολλές ώρες τα παιδιά μας μόνα. Πρέπει να στηρίξουμε την οικογένεια και πρέπει, όπως το πρόγραμμα που ξεκίνησε χθες, οι νταντάδες της γειτονιάς, καλά εγώ που έχω γιαγιά και φυλάει τα παιδιά μου, υπάρχουν όμως πολλές οικογένειες, καλύτερα έτσι Αθήνα, σε μεγάλες και στο χωριό κάπως, γιατί είμαστε από χωριά περισσότεροι, λύνεται το πρόβλημα. Στις πόλεις όμως πρέπει να σταθούμε εκεί, είναι σημαντικό μέτρο της κυβέρνησης, οι νταντάδες λοιπόν, γιατί νομίζω ότι όλα πηγάζουν από το σπίτι. Και όταν αφήνουμε χρόνο να είναι τα παιδιά μας στο διαδίκτυο, σε ένα διαδίκτυο που δεν είναι ασφαλές, που φέρνει τόσα προβλήματα, συμφωνώ ότι είναι τα παιδιά πιο έξυπνα, πιο πολύπλευρα πλέον από ό,τι ήμουνα εγώ, μεγαλύτερη από μένα, αλλά έχει και πολλούς κινδύνους. Και νομίζω πρέπει να κάνουμε δράσεις εκεί, να στοχεύσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Σίγουρα, Πρόεδρε, πρέπει να δεις, να δούμε και με την περιφέρεια πώς θα πάρουμε κόσμο, γιατί τι να κάνουμε, είμαστε μετρημένοι στα δάχτυλα. Να το έχετε κατά νου και το βλέπετε παντού. Αν αυτό δεν μεγαλώσει, να έχουμε περισσότερους ψυχολόγους, να έχουμε περισσότερους κοινωνιολόγους, περισσότερους επιστημονικό προσωπικό και το δίκτυο των εθελοντών, να βγούμε στην κοινωνία, να έχουμε εξωστρέφεια, να δημιουργήσουμε όχι μόνο ημερίδες, αλλά να πάμε με παρεμβατικότητα και σε ομάδες όπως Εξαμήλια, Ζευγολατιό, αλλά και με μεγαλύτερες δράσεις, νομίζω ότι πρέπει να ενισχύσουμε με προσωπικό, νομίζω ότι είναι το νούμερο ένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρε, καλωσορίσατε στον τόπο σας. Σας καλωσορίζω και εγώ, όπως καλωσορίζω και τον Αντιπρόεδρο. Και όλους τους παρευρισκομένους, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι η πρώτη φορά που εγώ προσωπικά και δεν τρέπομαι που έρχομαι εδώ, αλλά έχω ένα αξιοσέβαστο συνάδελφο που εκπροσωπεί τον Ιατρικό Σύλλογο, τον κύριο Χατζηνικολάου, τον οποίο και τον ευχαριστώ γιατί με ενημερώνει τάχη στα δυο που χρειάζεται. Και θέλω και εκ μέρους του Ιατρικού Σύλλογου Κορινθίας να ευχαριστήσω και το Κέντρο Πρόληψης Διόρκωσης για όλο το έργο το οποίο επιτελεί όλα αυτά τα χρόνια. Και ελπίζω ότι από τη σημερινή, κράτοντας λοιπόν την ευκαιρία από τη σημερινή σας παρουσία εδώ, να ανακοινώσω ότι θέλουμε να πούμε ένα βήμα πιο κοντά στο διάδοχο και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε σαν επιστημονική κοινότητα πολύ παραπάνω από ό,τι το κάνουμε τώρα. Διότι και για μας έχει αλλάξει η σελίδα εδώ και μερικά χρόνια σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ιατρικό Σύλλογο και προχωράμε επενδύοντας περισσότερα στην πρόληψη. Η διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, είτε στο δημόσιο είτε στο ιδιωτικό τομέα, είναι για μας κύριο μέλημα, κεντρικό μέλημα. Και γιατί έτσι θεωρούμε ότι εγκαθιδρύεται η πρόληψη συνείδησης των πολιτών. Και λέγοντας για τη συνείδηση των πολιτών, θεωρώ ότι οποιαδήποτε απόφαση ή κίνηση γίνεται και αφορά μια κοινωνία, θα πρέπει πρωτίστως να σέβεται την ισορροπία, τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών, της κοινωνίας των πολιτών και των συνήθειων της εκάστης κοινωνίας. Πάνω σε αυτό, και κάνω και μια πρόταση αυτή τη στιγμή, είναι ότι οτιδήποτε αφορά το δίωκο ή την επικοινωνία μεταξύ μας, θεωρώ ότι πρέπει πάντα να διέπεται από ένα φωτεινό διάβλο επικοινωνίας μεταξύ επιστημονικών κοινοτήτων, ο κανά, το δίωκος, για να υπάρξουν πολύ πιο ωραίες δράσεις και συγκροτημένες δράσεις και ουσιαστικές δράσεις. Η πρόταση είναι ότι εμείς, και πιστεύω θα σας το πει και η συνάδελφος, του Φαρμακευτικού Συλλόγου, ότι η πρόταση είναι πρέπει να ενωθούν οι θεσμικές δυνάμεις του τόπου με τις επιστημονικές δυνάμεις, δημιουργώντας άξονες για να μπορούν να βοηθούμε και να τροφοδοτούμε τους πολίτες με πληροφορία που έχει να κάνει με πρόληψη.
Εμείς θεωρούμε ότι σε οτιδήποτε αφορά την πρόληψη, σε οποιοδήποτε επίπεδο κιόλας, αφορά την Κορινθία, ως Ιατρικός Σύλλογος είμαστε παρόντες και θέλουμε το διάλογο και να μην ξεχνάμε, αφήνοντας στο τέλος μια μικρή υποσημείωση, να μην ξεχνάμε ότι ό,τι έχουμε ζήσει μέχρι τώρα δεν είναι τίποτα μπροστά στη μεγάλη ψυχοπαθολογία που θα βγάλει η μετα-COVID εποχή, όπου τα προβλήματα ήδη φαίνονται και από συναδέλφους μου που είναι στα ιδιωτικά και από εμάς από τον ίδιο που είναι στα επίγοντα, αλλά και από άλλους τομείς. Και όλοι μας στην καθημερινότητά μας νομίζω το βλέπουμε αυτό. Υπάρχουν προβλήματα και δεν είναι απλά παθολογίας ή ψυχιατρικά ή ψυχολογίας, είναι ψυχοπαθολογία. Είναι τεράστια τα προβλήματα μετά και επειδή είναι συνδυαστικά, πρέπει να αντιμετωπιστούν και συνδυαστικά με όλες τις δυνάμεις μαζί. Σας ευχαριστώ ξανά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαιρετίζω τη συνάντηση στην οποία συνεπάρχουν τόσοι πολλοί φορεί σήμερα εδώ. Οφείλω να ομολογήσω ότι ως Φαρμακευτικός Σύλλογος είχαμε τα προηγούμενα χρόνια μια τυπική συμμετοχή και εγώ αναλαμβάνοντας καθήκοντα αυτή τη διετία θέλω και προθυμοποιούμε να συμμετέχουμε περισσότερο ενεργά. Με αγγίξατε σήμερα με πάρα πολλούς τρόπους και από την ίδια την παρουσία του πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ, που είναι ένας κορύμφιος, ένας νέος άνθρωπος που εξέφρασε τόσο όμορφα μηνύματα και είναι αποφασισμένος να προχωρήσει τις διαδικασίες καλύτερης αντιμετώπισης ανθρώπων που είναι σε εξάρτηση. Φυσικά ο Φαρμακευτικός Σύλλογος δεν μπορεί και να είναι στο κοινό μέτωπο απέναντι στις εξαρτήσεις που όλοι γνωρίζουμε ότι καταστρέφουν άτομα, τι άτομα, ολόκληρες οικογένειες και τραυματίζουν κοινωνίες. Έχω την παράλληλη ιδιότητα του να διατηρώ φαρμακείο στα Εξαμήλια Κορινθίας που προηγουμένως αναφέρθηκε ότι είναι μια περιοχή που διατηρεί οικισμό Ρωμά και υπάρχει διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Και την τρίτη ιδιότητα να είμαι μητέρα τριών παιδιών σε ηλικίες 21, 20 και 15 ετών, πολύ ευάλωτες. Γνωρίζω λοιπόν ότι οι εξαρτήσεις έχουν επεκταθεί και αφορούν όλες αυτές τις περιπτώσεις που αναδείξατε και η κυρία Κόρκα επισήμανε, δηλαδή το διαδίκτυο είναι η τελευταία. Δεν ξέρω επιστημονικά αν θεωρούνται της ίδιας βαρύτητας και αν η αντιμετώπιση είναι σε κάθε περίπτωση υπάρχει δηλαδή μια προτεραιοποίηση, είναι της ίδιας επίγουσας αντιμετώπισης, δηλαδή και οι άλλες εξαρτήσεις, νεότερες που έχουν προκύψει. Θέλω να πω ότι ο Σύλλογος από εδώ και στο εξής θα συμβάλλουν στο να υλοποιηθούν όποιες αποφάσεις ληφθούν προς πάσα κατεύθυνση. Ευχαριστούμε.